Είναι πραγματικά οδυνηρό και δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι στην Κρήτη, ειδικά στην Κρήτη, που πριν 3 χρόνια είχαμε 4,2% ανεργία, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30.000 άνεργοι. Που οι 30.000 άνεργοι, θέλω να πω ότι είναι ένα πλασματικό νούμερο. Διότι αν συνεκτιμήσουμε τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τα 2 ώρα, τα 4 ώρα, την εκπεριτροπή σε απασχόληση, που είναι η νέα μόδα των εργοδοτών, οι άνεργοι σίγουρα περνούν τις 35 με 40.000. Εάν δεν υπάρξει ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής το αμέσως επόμενο διάστημα, ο ενεργός πληθυσμός θα είναι δυστυχώς λιγότερος από το μη ενεργό. Πρέπει λοιπόν άμεσα η κοινωνία να καταλάβει ότι το μοναδικό μέτρο είναι το μέτρο της αντίδρασης, της αντίστασης, για να υπάρξει αυτή η διαφορετική πολιτική που θα φέρει μέτρα ανάπτυξης, θα φέρει μέτρα ανάσχεσης της ανεργίας. Θέλω να πω ότι η μαύρη εργασία είναι απόρρια των τελευταίων πραγματικά σκληρών μέτρων της σημερινής κυβέρνησης. Η μαύρη εργασία αυτή τη στιγμή υπερβαίνει το 30% και αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα την διάλυση πραγματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Όταν τα ασφαλιστικά ταμεία δεν εισπράττουν πόρους, και αυτό είναι αποτέλεσμα της μαύρης εργασίας, ο καθένας από εμάς πρέπει να ξέρει και πρέπει να φανταστεί ότι το επόμενο διάστημα η κατάντια των ασφαλιστικών ταμείων θα είναι τέτοια που δεν θα αδυνατεί πλέον να πληρώσει και τις ήδη υπάρχουσες συντάξεις. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όταν αυτή τη στιγμή ολόκληρη η κοινωνία πληρώνει το φόρο αλληλεγγύης για να εισπράττονται αυτά τα χρήματα και να πληρώνεται το επίδομα ανεργίας, βλέπουμε ότι ήρθε μια κυβέρνηση να κάνει και περικοπές ακόμα και στο επίδομα ανεργίας.